και λοιπόν έναρξη δεύτερου podcast στο ίδιο χώρο. Ναι, είμαι έτοιμος. Καλή και καλή βραδιά. Τα bloopers θα κομπούν στο μοντάζ. Δεύτερο podcast στο ίδιο μέρος, Sony Carina, με τους ίδιους αγαπητούς συντελεστές, συνεργάτες. Τζέρι, στο μικρόφωνο. Βεβαίως. Και Στέλιος Παρθενάκης. Steve κατά κόσμο. Steve κατά κόσμο, οκ. Okay. Να πούμε πριν ξεκινήσουμε, ευχαριστώ στον Μπάμπη τον Ιακωβίδη, ο οποίος μας παραχωρεί το γήπεδό του. Φυσικά. Δωρεάν κιόλας. Φυσικά. Sony Carina, για να διεξαχθούν τα τρία podcast. Υπενθυμίζουμε development, το οποίο ήδη έγινε και πήγε και πολύ καλά. Πήγε. Σίγουρα. Πήγε, ναι. Master, το οποίο θα πάει επίσης καλά, ελπίζουμε. Yeah. Και Leeds και Κύπελο, που θα πάει μαζί, θα είναι Κυπελίτ. Κάνουμε μια μικρή προοικονομία. Βέβαια. Να κάνουμε και λίγο show. Show. Λοιπόν, Master. Δύο όμιλοι. Disaster. Master Disaster. Νομίζω ότι είναι μια. Πώς τη βλέπεις? Επειδή έχω μια μίνι εικόνα μέχρι τώρα, mm-hmm. είναι μια πολύ ωραία κατηγορία. Okay. Γιατί είναι λίγο διαφορετική από το development, αλλά έχει και κάποια στοιχεία τα οποία θα μπορούσε να είναι μέρος της development. Και εξηγούμε για να μην πατήσουμε ότι δεν είναι πάντοτε οι ομάδες ομοιογενείς, όπως λέει master κατηγορία, mm-hmm. αλλά οι βασικοί κορμίκοι έχουν ξεχωρίσει φυσικά πολλές ομάδες που παίζουν και καλό μπάσκετ. Και πάνω σε αυτό, με έδωσε ωραία πάσα να πω ότι, όπως προαναφέρατε πολύ σωστά στο προηγούμενο, ότι κάποιες ομάδες development θα μπορούσαν να αγωνίζονται στη φετινή master. Αντίστοιχως, κάποιες ομάδες της φετινής master θεωρώ ότι στην περσινή elite. Δεν θα είχαν δικαίωμα συμμετοχής. Θα μπορούσαν να σταθούν. Ναι, θα μπορούσαν να σταθούν, γιατί ο πληθωρισμός, όπως φαίνεται, μας έχει χτυπήσει και με άλλους τρόπους, ποικίλο τρόπος. Κοίτα, λογικό είναι ότι δεν μπορούν να γνωρίζουν και τα παιδιά που κάνουν τις κατηγοριοποιήσεις την ακριβή αξία της κάθε ομάδας. Γιατί προφανώς αλλάζει χημεία, αλλάζει σύνθεση. Ανωτέρας βίας λόγοι, κάποιοι μπορούν, κάποιοι κάνουν άλλες ομάδες. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει μια σχετική έτσι. Πρώτα πούμε, ένα σχετικό σφάλμα πιθανοτήτων στα. Για το ποιες ομάδες πρέπει να είναι σε όλες τις κατηγορίες. Και επίσης, δεν παίζουν μπάσκετ τα ρόστερ, παίζουν μπάσκετ αυτοί που έρχονται. Γιατί υπάρχουν ομάδες που στη θεωρία στο ρόστερ έχουν δηλώσει πάρα πολύ ποιοτικούς παίκτες, αλλά δεν έρχονται. Έχουν δύο-τρεις φορές. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Και είναι και λογικό, εντάξει, το είπαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο, ότι υπάρχουν και προβλήματα λειτουργικά. Δηλαδή, άλλοι έχουν δουλειές, άλλοι γραμματείες. Ναι, προφανώς. Το γενικές υποχρεώσεις, οπότε γίνεται το καταδύναμο. Πώς θα ξεκινήσουμε, Τζέρι, να κάνουμε μια ανασκόπηση. Λοιπόν, πρώτος όμιλος. Από πάνω προς τα κάτω. Από πάνω προς τα κάτω, ναι. Λοιπόν, στην κορυφή του πρώτου ομίλου. Καταρχήν, κάνει μια εισαγωγή λίγο για το πώς διεξάγεται το πρωτάθλημα, ποιοι προκρίνονται, ποιοι περνάνε, όπως κάναμε και με τον. Φυσικά. Για να φυσικά. Έχουμε τα παιδιά όλη μια λοιπόν, ενημέρωση. Όπως λέει και το site, από κάθε όμιλο προκρίνονται για τα playoffs οι 8 πρώτες ομάδες. Ωραία. Μπαίνουν στα playoffs. Μόνοι αγώνες μετά, ημιτελικός και τελικός. Οι ομάδες που θα προκριθούν στα ημιτελικά των playoffs ανεβαίνουν στην Elite League. Ωραία. Και σε περίπτωση που κάποια ομάδα κερδίσει την άνοδο, αλλά δεν επιθυμεί να αγωνιστεί στην Elite League, γιατί υπάρχει και αυτό, αυτομάτως την επόμενη σεζόν θα αγωνιστεί στην development. Ωραία, οπότε, άρα αυτομάτως χάνει και το δικαίωμα δηλαδή να παραμείνει στην κατηγορία κάπως έτσι. Ναι, έτσι. Ναι, στην ίδια κατηγορία δεν θα μείνει. Είτε θα ανέβεις είτε θα κατέβεις, λέει η διοργάνωση. Ναι, αυτά πάνω κάτω. Αυτά, ωραία, εντάξει. Πάμε λίγο στις κατηγορίες. Δύο ομίλοι, 24 ομάδες όπως είπες και εσύ. Βεβαίως. Είναι 23 γιατί η Μιλγυράκη μπάκη έχουν φύγει. Αποχώρησαν. Λοιπόν, στην κορυφή του πρώτου ομίλου δεσπόζουν οι 86ers. Ναι. Με 5-0 νίκες ήττες, δεν έχουν ηττηθεί στη Master. Ναι. Μια ομάδα η οποία έχει. Έχουν και τον πολύ καλό σκόρερ. Για ποιον από όλους μιλάς? Ποιον λέμε? Σπυρόπουλο. Σπυρόπουλος, ναι. Μεγάλος Χωσάδας. Κοτσάδας, τι είναι αυτό? Χωσάδας. Χωσέ που πουλή νορτή. Χόλι. Είσαι πολύ διαβασμένος. Ναι, ναι. Okay, λοιπόν. Ναι, μια ομάδα η οποία έχει τον στάρτο Σπυρόπουλο φυσικά. Ωραία. Κάτι που εξάγεται αυτό το συμπέρασμα και από το παιχνίδι που βλέπουμε, αλλά και από τις δηλώσεις των ίδιων των παικτών. Μια ομάδα με ελλείψεις, όπως προείπαμε, και με πολύ ψηλό σχήμα που κυνηγάνε το τρίποντο. Okay. Παρ' όλα αυτά, ναι. Μάλιστα, ο Τάσος Τροφίδης σε μια συνέντευξη που είχε βγει Novi Bet MVP είπε ότι δεν ξεχωρίζει κάποιο από την ομάδα. Okay. Μάλιστα, ο Κοκαλίδης σε εκείνο το παιχνίδι απέναντι στους Brick City Salonica, τους οποίους κέρδισαν με 94-67. Είχε ένα efficiency λιγότερο από τον Τάσο Τροφίδη. Να πάρει λίγο να πει. Είναι και μοναδική αίτητη, βλέπω. Είναι και η respect μαζί κάτω. Μαζί με τους Γαλανούρι Ρακούνς στο δεύτερο όμιλο. Είναι και η respect στο 3-0. Α, στο 3-0, οκ, οκ. Ναι. Ναι, 86ers, ανταγωνιστική ομάδα. Ναι. Βρίσκεται σε καλύτερη. Όχι μοίρα, ακριβώς. 86ers, γιατί ονομάστηκαν. 86ers. Είναι κοντά ηλικιακά όλοι. Εκεί. Ξέρεις, ότι ήταν
του 86 οι παίκτες πρώτοι, ναι. Που γεννηθέντες του 86, okay. Που την ξεκίνησαν, μετά ήρθαν προς αφαιρές και τα λοιπά, αλλά έμεινε το όνομα. Έμεινε το όνομα. Πόλεις με τους 76ers. Έβαλαν και 76ers μέσα. Καταρχήν, ναι. Άμα δει κάποιος λίγο την επίθεση, βλέπει ότι έχει 432 πόντους σε 5 μάτς, το τέστην σχεδόν... 90 πόντους, 87 πόντους σε κάθε μάτς. Ναι, είναι πολύ επιθετικό γενής ομάδα. Ναι, ναι. Έχει συνεχίσει πολύ καλύτερα. Mm. Βρίσκεται σε πολύ καλύτερη φάση στην έναρξη της φετινής σεζόν από ό,τι έληξε η περσινή για αυτούς, okay. Winter μιλώντας. Okay. Κάτι που δεν είναι given για όλες τις ομάδες. Ναι. 5-0 λοιπόν, οι Sixers πολύ δυνατοί. Ναι. Προχωράμε, SKG Bucks 3-2. Καλή ομάδα. Καλή ομάδα. Έμπειρη. Έρχεται μικρό από... roster. Ναι, ενίοτε, σχετικά ναι. Έρχεται από development, okay. Πέρσι στην okay. Winter. Στη Master του καλοκαιριού είχε έρθει. Εντάξει, εδώ τους ευνοεί και λίγο η κατάταξη, γιατί είναι άλλες δύο ομάδες με 3-2. Ναι. Ρεκόρ. Και μου δίνεις πολύ καλή πάσα. Δεν ισχύει τώρα γι' αυτό βέβαια, με το σημείο, αλλά είναι καλό στο πίσω μέρος των μυαλών τους όλες οι ομάδες να έχουν τα κριτήρια κατάταξης. Ναι, μπράβο, για τις διαφορές, γιατί... Ας πούμε, μια ομάδα που εκεί που είχε το παιχνίδι χάσει με 10 πόντους στην έναρξη της τέταρτης περίοδου του άφησε okay. και πήγε στους 30 για την άλλη αυτό ομάδα. Αυτό να μετρήσει σε πιθανή ισοβαθμία και στη ρεβάνση. Πιθανώς, ναι. Και για τα match-ups, για τα play-offs, βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς. Καλά, είναι πολύ νωρίς, αλλά ναι, τρώγοντας ναι. έρχεται η όρεξη και καλό θα είναι το χρόνο με τα παιδιά πρέπει να σου μαγειρεύουν. Και παίζοντας έρχονται και οι διακρίσεις ή και όχι. Ή και όχι. Πάντως ναι. είμαστε εδώ πέρα για να περάσουμε καλά και να τα λέμε όλα. Brokers λοιπόν 3-2. Ναι. Ανταγωνιστική ομάδα όπως και η SKG Bucks. Άρα με λίγα λόγια βλέπουμε γεράσιμο ότι οι 76ers λίγο δύσκολα. Οι 86ers έχουν λίγο ξεφύγει, έχουν λίγο ξεχωρίσει. Έχουν ξεχωρίσει, ναι, είναι η διακριτή ομάδα στον πρωτόμυλο. Ναι, Brokers λοιπόν, σταθερός κορμός όσο και το πλήστον. Έχουν έρθει δύο ψηλοί οι οποίοι έχουν κάνει πραγματικά τη διαφορά. Okay. Ο Κάτος και ο Παναγιώτου, οι οποίοι έχουν καταφέρει να διακριθούν. Τάσος Παναγιώτου, μεγάλη φίρμα αριστερό χειρί. Και τρομερό παιδί. Και τρομερό παιδί. Φίλος από τα παλιά. Mm. Α, ναι. Ναι, ναι. Α, έχουμε και τέτοια, ωραία. Και παίκτης των εθνικών κατηγοριών μέχρι β' γάμα ήταν και ακόμα και πριν έπαιζε. Να, όντως. Mm. Ναι, ναι, ναι. Αυτό, okay. Ναι, Brokers αναμένεται να είναι ανταγωνιστική. Σύμφωνα με πληροφορίες και σύμφωνα με, και με αυτά που βλέπουμε, περνάνε καλά όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Και οι SKG Bucks έχουν σταθερό κορμό. Έχουν σταθερό κορμό και έχουν καλή ομάδα. Και καλή απλά ομάδα. Όσο τους έχω δει, επειδή τους έχω περιγράψει αρκετές φορές, θέλουν λίγο περισσότερες λύσεις στο roster τους να έχουν σε κάποια παιχνίδια. Ισχύει. Mm. Και αυτοί έχουν αρκετά ψηλό σχήμα. Δηλαδή, Μπούφος, Τασιούλας. Μπούφος, ναι, ναι. Μπουφών. Πώς είναι το παρατσούκι. Και ο Δασκάλου. Πολλές φορές συνυπάρχουν κιόλας στην πεντάδα. Στην Dream Team στην θέση νούμερο 4 και αυτή στο 3-2. Okay. Στην Dream Team, οι οποίοι. Είναι δεν λίγο... τους έχω δει, εγώ δεν τους έχω okay. σπικάρει πολλές φορές, οπότε έχεις καλύτερη εικόνα. Έχουν ups και downs. Ο Σαλαβάτης έχει 13,5 πόντους, 81 πόντι σε 6 αγώνες. Άρα είναι από τους χεράδες της, από τους κόρες της κατηγορίας. Ναι, της ομάδας. Και μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν τροφοδοτείται πολύ από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, συνήθως μπαίνει καλά, ξεκινάει πολύ καλά. Ναι. Περνάει στον πάγκο, συμφωνεί και ο Ράρα. Ναι, ναι. Και μετά για κάποιο λόγο δεν τροφοδοτείται τόσο πολύ μέσα στη ρακέτα, ούτε έξω από αυτήν. Κυρίως ναι. μέσα στη ρακέτα δραστηριοποιείται. Άρα εδώ μας λες ότι υπάρχει πρόβλημα σε μια ομάδα, το καταθέτουμε. Πρόβλημα, όποιος, όπως το αντιλαμβάνεται κανένας. Ναι. Εντάξει, καλώς κακώς υπάρχουν κάποιοι παίκτες σε κάποιες ομάδες οι οποίοι παίρνουν περισσότερες προσπάθειες και καλώς κακώς η μπάλα είναι. Δηλαδή λέμε πολλές φορές εδώ χρειαζόμαστε δύο μπάλες. Εντάξει, δεν γίνεται. Είναι κάποιοι παίκτες οι οποίοι αναζητούν περισσότερο, ίσως και το έχουν περισσότερο, αλλά άμα δεν τους μπουν τα καλάθια, μαζεύονται. Ναι, ναι. Ναι, γενικά μια αρκετά καλά μοιρασμένη ομάδα, να το πούμε έτσι. Ωραία. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος παίκτης που να υπερτερεί πάρα πολύ, να παίρνει όλες τις προσπάθειες, όπως υπάρχουν σε άλλες ομάδες, στις κατηγορίες. Ναι, και αυτή αναμένεται να είναι ανταγωνιστική και πέρυσι ήταν στη Master. Στην νούμερο 4 λοιπόν αυτή έχουμε 3-2 σε 3 ομάδες στον όμιλο. Ομάδες, ναι, ναι. Ναι. Έχουμε όμως και τους Golden State Evosmos, οι οποίοι Golden State Evosmos 3-1. Μίλα μου για Golden State Evosmos, μίλα μου για Miller. Περισσόλες γιατί έφυγες και μας μέρη. Α, ναι. Η ήττα που έχουν κάνει, πού είναι, ποιον είναι. Και μίλα μου και για πολύ ωραίο και ικανοποιημένο πρόεδρο. Ωραία. Λοιπόν, μισό λεπτό, όλα καλά. Λοιπόν, 3-1 όπως προείπαμε, η ήττα που έχουν κάνει είναι από τους Dream Team, okay. με 57-65, δεν είχαν ξεκινήσει καθόλου καλά, είχαν βρεθεί κιόλας
προς τα 4 λεπτά στην δεύτερη περίοδο πίσω με 21 πόντους. Ωραία. Ξέσπασαν, βγήκαν στο ανοιχτό γήπεδο όπως αναμέναμε, όπως μας έχουν συνηθίσει. Αλλά η Dream Team ήταν καλύτερη, είχαν κάνει την αρχή. Μπήκανε πολύ νευρικά οι Golden Stakes στο παιχνίδι. Okay. Και αμυντικά και επιθετικά, και το πλήρωσαν στο τέλος. Δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την επαναφορά. Δεν πειράζει, μια ήταν, αλλά με μια νίκη θα πάνε αυτόματα στην δεύτερη θέση και θα παίρνουν και μια νίκη από τους 86ers. Ισχύει, είναι πολύ ρευστά ακόμα τα πράγματα. Ναι, είναι νωρίς ακόμα. Ναι, οι Golden State, οι οποίοι και αυτοί έχουν αρχικούς ψηλούς. Μερικά από το STI κάνει τα κουμάντα. Είναι και ο Νίκος Σερζίδης, ο οποίος δεν τον έχουμε δει πολύ. Από τους Big Babes. Από τους Big Babes, okay. Ακριβώς. Είχε και ένα τραυματισμό νομίζω ο Νίκος, γι' αυτό ίσως προστατεύεται λίγο. Ναι, ναι. Και με τους Big Babes κάποια παιχνίδια δεν έχει παίξει. Ναι, κάνει λίγο τον προπονητή κάποιες φορές. Ναι. Περαστικά να ευχηθούμε και σε όλους τους τραυματίες. Φυσικά, σαφώς θέλει προσοχή. Mm-hmm. Να μην υπάρχουν απώλειες. Να μην υπάρχουν απώλειες. Έκτη θέση λοιπόν ο Σάμα Μπιμ Μπάκετ, οι οποίοι βρίσκονται στο 2-3. Πολύ ξεχωριστό παίκτη ο Στέλιος Τιανίδης. Πολύ καλό playmaker. Okay. Θέλουν λίγο περισσότερες γιατί τους είχαν την Πέμπτη νομίζω. Στο. Λοιπόν. Θέλουν κάποιες περισσότερες προσθήκες. Okay. Για να έχουν ανάσεις. Γιατί ήταν μόλις 6-7 παίκτες με καλούς φιλούς. Στην περίμετρο περίπου. Στην περίμετρο. Βγαίνουν, βγαίνουν, παίρνουν πολύ. Okay. Την μπάλα και θέλουν λίγο κάποιες ανάσες οι βασικοί. Εγώ δεν τους έχω κάνει καμία φορά. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι έχω δει στα βίντεο τους, γιατί. Ο Στέλιος, δηλαδή, ο Στυλιανίτης παίζει νομίζω και στους Slam Dunk Drunk. Ναι, ναι. Έχω δει τα βίντεο τους, όπως και εντάξει, προφανώς όλες τις ομάδες. Κυκλοφορούν αρκετά την μπάλα στην περίμετρο. Και το κάνουν δύσκολο για την αντίπαλη άμυνα να βγει τόσο ψηλά για να πιέσει. Ναι, ναι. 2-3 παρ' όλα αυτά. Τι θεωρείς ότι έχει πάει λάθος για τους Σάμα Μπιμ Μπάκετς? Περισσότερες. Προσθήκες και είναι, από πολύ, ανάσες, λες, είναι πολύ επιρρεπείς στο λάθος και επειδή είναι νέα παιδιά λίγο τρελαίνονται, κάνουν βήματα, αυτό λίγο πριν να δουν λίγο την, την παρουσία τους στην επίθεση. Στην άμυνα δεν νομίζω ότι έχουν θέμα γιατί έχουν πολλές αντοχές και τρέχουν πάρα πολύ, δηλαδή αν τους βγει το παιχνίδι ο αντίπαλος δεν μπορεί να τους ακολουθήσει. Τρία παιχνίδια για πέσει. Οπότε δηλαδή είναι στο, πιστεύω θα βελτιωθούν στο μέλλον. Okay. Τρία παιχνίδια που έχουν παίξει έχουν φτάσει πολύ κοντά και μάλιστα δύο πάρα πολύ κοντά. Είχαν ξεκινήσει με 71-68 επί των Μαγκούφιδων και 92-91 έχασαν από τους Brokers. Άρα φτάσανε πολύ κοντά στην νίκη. Σε εκείνο το παιχνίδι, ναι, πραγματικά που είχε πάει και στην παράταση. 13-12 η παράταση, παρακαλώ. Με τους ψηλούς των Brokers, τους προαναφερθέντες να κάνουν ζημιά στην αντίπαλη ρακέτα. Okay. Μάλιστα είχε γίνει και σχετικό αφιέρωμα στον Καζέτα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Μία θέση κάτω, πάλι στο 2-3, Chicago Fulls. Πολύ καλή ομάδα, πολύ καλή βασική ομάδα, πολύ βασική πεντάδα, πολύ και μπάσκετ. Πάρα πολύ hustle, πιέζουν πάρα πολύ, σου τρώνε το αίμα. Τρελός προπονητής. Σαν την εφορία. αλλά έχουν πολύ μπασκετικά έτσι, χαρακτηριστικά μέσα τους. Τους είχα προχθές, τους μετέδωσα. Το play, η ψηλή τους, με καλές έτσι, με καλό playbook από τον coach, ο οποίος είναι τρελός αλλά ξέρει. Ναι, τους πιέζει πάρα πολύ. Θα πρέπει να τους αναγνωρίσουμε και αυτοί χρειάζονται κάποιες φορές περισσότερες λύσεις, αλλά οι 4-5 παίκτες τους είναι πάρα πολύ καλοί. Ναι. Ο προπονητής τους πιέζει είτε είναι στο -30 είτε στο -30 ναι, θα ναι, τους ναι. πιέσει. Και καλά πραγματικά. Κάνει, αλλά από εκεί και πέρα εντάξει. Είναι διαφορετικά. Έχω παρατηρήσει ότι όταν μια ομάδα στο μπασκετάκι έχει, σε οποιαδήποτε κατηγορία έχει κάποιον, κάποιον άνθρωπο ο οποίος δίνει οδηγίες, μπορεί να αλλάξει την εικόνα τους. Ο glue guy δηλαδή. Ναι. Ναι. Chicago Fulls λοιπόν στο 2-3. Από κάτω είναι η Respect 3-0 στην Master. Γιατί έχουν τρεις αγώνες κι αυτοί. Έχουν τρεις αγώνες, διότι έχουν παίξει τρεις αγώνες. Δυνατή. Δυνατή, πάρα πολύ δυνατή. Ένα από τα φαβορί, σύμφωνα με πληροφορίες από ό,τι ακούω από την ομίγερη της Master, πολλοί παίκτες τη θεωρούν την ομάδα των Respect ως μία από τα φαβορί. Με Δημήτρη Χαρτόπουλο και Γιώργο Αξά. Δημήτρη Χαρτόπουλο και Γιώργο Αξά, έτσι ακριβώς, για να κερδίσει την Master. Okay. Και εγώ προσωπικά θα πω κάτι εδώ πέρα. Δεν βλέπω κάποιον παίκτη σε όλη την κατηγορία ή κάποια ομάδα να μπορεί να σταματήσει το Χαριτόπουλο. Οκ. Okay. Προσωπικά δεν μπορώ να δω κάποιον αυτή τη στιγμή. 20 χρόνια έπαιζε στην Α1. Φυσικά. Φυσικά. Α, και αυτό. Καλά, εντάξει. Να μιλάμε για 25 χρόνια εμπειρία από πίσω. Όλοι φίλοι είναι. Σου λέει εμπειρία χρόνων τώρα. Όντως. Ναι, άσχετα ρε παιδί μου την παλαιότητα του καθενός που είμαστε. Είναι και παιδιά πολύ φίλοι. Αλλά ο Δημήτρης μέχρι πέρσι παντού χάρη ήταν αρχηγός του Ηρακλή. Ναι.
Είναι από τα παιδιά που χαίρουν σεβασμού στην βασχετική πιάτσα. Φυσικά και σύμφωνα με πληροφορίες, το είχα αναφέρει και στο προηγούμενο podcast, okay. Θα το ξαναπούμε. Είναι πολύ ενθουσιασμένος για το project των Respect όσον αφορά την ομάδα αλλά και το γήπεδο. Ωραία, καλά. Το γήπεδο φυσάει, εντάξει. Ναι. Επίσης, να πούμε κάτι άλλο για τους Respect. Έχω την εντύπωση ότι το γεγονός ότι βρίσκονται πολλές ώρες πολλοί παίκτες μαζί. Μαζί και για το project του γηπέδου αλλά και εκτός. Δηλαδή, ο Μοσχούλας, ο Jason, ο Τζίμι. Δεν τους έχω μεταφέρει. Μεταφέρει λίγο δύσκολο και δεν θέλω να το μεταφέρω κιόλας. Γιατί πρέπει να φέρω πούλμαν. Δεν τους έχω μεταδώσει. Και τα περισσότερα είναι live και όπως είδες κάνω τα άλλα. αλλά φαίνεται ότι είναι καλή ομάδα. Σύμφωνα. Ναι, έχουν δεθεί πολύ και με το project του γηπέδου, τους έχει φέρει πιο κοντά και είναι πάρα πολύ ωραίο το γηπέδο, πραγματικά όλοι λένε τα καλύτερα. Πόσοι παίχτες είναι που τραβάνε πολύ το κάρο, δηλαδή είναι γεμάτη ομάδα ή... Είναι γεμάτη ομάδα. Okay. Είναι πραγματικά γεμάτη ομάδα. Όταν ο Δημήτρης Χαριτόπουλος είναι στην ομάδα, κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει το MVP. Ναι, εντάξει, okay. Αλλά ναι, όλοι... Όλοι ναι, απλά ένα παίκτη δεν κάνει διαφορά. Σίγουρα ο Δημήτρης θα κάνει διαφορά, αλλά προφανώς έχει και τα ανάλογα στηρίγματα. Οι Respect, οι οποίοι πέρσι είχαν κερδίσει την Winter Development απέναντι στους Bad Boys. Ναι, πολύ γεμάτη ομάδα. Και βγάζει πολύ υγεία, μου βγάζει αυτό. Ωραία, πραγματικά. Λοιπόν, μια θέση κάτω, Puebla BC 2-1. Puebla, πολύ παλιά ομάδα, την οποία την ξέρουμε, κυτρινόμαυρη. Σπανιόλικο όνομα. Σπανιόλικο όνομα, ναι. Τι σημαίνει Puebla, αλήθεια. Καλή ερώτηση. Πάντως σίγουρα είναι στην Ισπανία, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι και ομάδα στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα. Α, ποδόσφαιρο δεν βλέπω, δεν είμαι ποδοσφαιρικός. Ναι, εντάξει, όχι, είναι... δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει ναι. Πολλές ονομασίες ομάδων συνδέονται με τοπονύμια. Ειδικά σε λατινική χώρα. Ισπανία, Βραζιλία κτλ. Σωστό. Νεκτάριος Καριοφίλης και Σοκράτης Βούλγαρης τραβάνε τα κουπιά. 21 και 21,7 πόντι αντίστοιχα. Πολύ ψηλός μέσος όρος. Πολύ ψηλός μέσος όρος. Πολύ ψηλός και ο Νεκτάριος Καριοφίλης, ο οποίος έχει εμπειρία και από Elite. Ο πολύ καλός, πολύ καλός. Ναι, ναι. Γνωρίζεται στους Street Elite επίσης. Ναι, ναι, ναι. Και ο Σοκράτης Βούλγαρης, ο οποίος έρχεται από μια. Πολύ τίμιος ψηλός ο Καριοφίλης. Ναι, ναι. Πολύ τίμιος ψηλός και πολύ hustle. Ναι, ναι. Και ναι. Τα βάζει με τον εαυτό του όταν δεν του βγαίνει αυτό που θέλει. Και δεν μιλάει για λίγο. Δεν είναι πολλά. Έχει παίξει πολλές ομάδες. Και στους ωραίους Καστρονάιτς είχε κάνει ένα πέρασμα. Okay. Και στους Lockers και στους Vikings. Εντάξει, okay. Παλιά τώρα για τους ιστορικούς είναι αυτά. Σοκράτης Βούλγαρης, ο οποίος μας έχει έρθει από μια ομάδα γνωστή για τα δεδομένα της λίγκας. Από τους Atlanta Sox, οι οποίοι okay. έφυγαν πέρυσι. Δεν υφίσταται την ομάδα. Πλέον όχι. Okay. Δεν υφίσταται. Ναι, Σοκράτης Βούλγαρης. Συγγνώμη. Όλα καλά. Ναι, συνεργάζεται καλά με τους συμπαίκτες. Δηλαδή είναι παίκτης που θα έρθει. Α, όχι, λέω για τον Καριοφίλη. Θα σου δώσει screen, θα πάρει θέση. Ναι. Είναι πολύ φιλότιμος. Τίμιος ψηλός, δηλαδή και δύσκολα τον βγάζει εκτός rebound. Ναι, ισχύει πολύ. Και απέναντι και σε πολλούς παίκτες κιόλας. Ναι, και πιο λιγότερο ψηλούς, περισσότερο ψηλούς, ο Γκόδης κτλ. Έτσι. Μαγκούφιδες λοιπόν στο 0-5. Μαγκούφιδες οι οποίοι πραγματικά. Κέρδισαν προχθές τους. Chicago Fools, ναι, έτσι. Πολύ ωραίο μάτς, έτσι. Πολύ ωραίο παιχνίδι του κυπέλου. Και πραγματικά να πούμε ότι. Βέβαια είναι παρένθεση για το κύπελο, αλλά νομίζω πρέπει να το αναφέρουμε. Κέρδισαν τους Chicago Fools 80-71, ναι. Ενώ λίγες αγωνιστικές πριν είχαν χάσει από τους Chicago Fools με 40-80 για την Master. Προφανώς ήταν λίγο πραγματικά... πιο άθλη. Εδώ το πράγμα έβαλε δύο σερί τρίποντα ο Θαλάσσινος. Και που έχει γίνει μπάλα από τους Μαγκούφιδες και γύρισε η ναι, το είδα μετά στο βίντεο. Ναι, και αυτό δείχνει πραγματικά το πόσο ρευστά είναι τα πράγματα στο μπασκετάκι Θεσσαλονίκα ναι. Και πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν. Ναι, να μου βλέπω, ναι, αυτός ο όμιλος πάνω κάτω έχει αρκετές ισοδύναμες ομάδες. Ναι, μιλάμε δηλαδή για διαφορά 39 το πρώτο παιχνίδι, 25 δεκάτο το επόμενο. Ούτε, ναι, ναι. Ούτε ένα μήνα μετά. Δηλαδή double score σε νίκη. Ναι, ναι. Ήταν με double score και νίκη. Απίστευτο πράγμα πραγματικά. Θαλασσινός και Τσαρσιταλίδης, οι δύο frontmen όσον αφορά την επίθεση. Τσαρσιταλίδης τρέχει πάρα πολύ. Τρέχει πάρα πολύ. Φοβερές τρίπλες. Δηλαδή, παίκτης που αλλάζει το μάτσα, μα θέλει. Καλοκαιρινός παίκτης, γιατί coast to coast. Ναι, το από ακτή σε ακτή, χωρίς μαγιό. Προσπαθούσαν προχθές να τον σταματήσουν οι Chicago Fools και. Δηλαδή, ταχύτατος στην οργάνωση και το κατέβασμα της μπάλας. Και μιλάμε για Chicago Fools, έτσι, δηλαδή ναι, σκυλιά ναι. Στην άμυνα. Πολύ καλά γκάρ, ναι. Σκυλιά πολέμου. Ναι. Μαθαίνουμε σιγά σιγά καινούργια ομάδα και γρήγορα, γιατί είναι ομάδα statement όπως και να το κάνουμε. Ναι, εντάξει. Sleepers BC 1-4,
Νομίζω ότι όπως και τους Μαγκούφιδες στο 1-4 τους αδικεί. Τους αδικεί, ναι. Δεν έχω πολλές εικόνες από τους Slippers. Slippers είναι καλή ομάδα. Οι οποίοι είναι οι Air Domers πάνω κάτω που είχαμε δει πέρσι να βγουν στην Ελίτ. Ναι, ναι, τώρα καλά. Με κάποιες προσαφαιρέσεις είναι ο Καμάρας εκεί πέρα όπως τα είπατε και προηγουμένως. Εδώ να πούμε τώρα σε πόσες ομάδες σε όλη και διαφορετικές κατηγορίες μπορεί να παίξει ένας παίκτης. Υπάρχει περιορισμός. Μέχρι δύο ομάδες έχω την εντύπωση. Ταυτόχρονα. Λοιπόν, Μουστάκης και Καμάρας. Λοιπόν, ο Καμάρας ο οποίος αγωνίζεται στους Never Again. Ναι. Σύμφωνα με τα στατιστικά αυτοί είναι οι δύο frontmen, αλλά δεν είναι μόνοι. Μουστάκης άλλος τριποντάς, παίρνει πολύ και με πλάτη. Τριποντάς φυσικά. Υπάρχει ο Αρσένης, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια. Υπάρχει ο Κισκινίδης, ο Κερίμης, εντάξει, γνωστοί παίκτες. Ο Αρσένης ο οποίος φοράει και τη φανέλα της Γιουγκοπλάστικα. Γενικά παίκτες οι οποίοι έχουν εμπειρία. Και από υψηλότερη κατηγορία, ας πούμε, ο Φαρμάκης έχει αγωνιστεί στους Last Paper, οι οποίοι ήταν πέρσι στην Elite. Όταν ήταν αυτός, βέβαια δεν ήταν στην Elite η Last Paper. Τέλος πάντων, γενικά παίκτες με εμπειρία. Έχουν εμπειρία του τουρνουά, Πολύ, πολύ εμπειρία του τουρνουά. Slippers λοιπόν στο 1-4. Brick City 0-4. Εδώ τώρα ποια είναι η αλήθεια. Η αλήθεια για τους Brick City Σαλόνικα είναι ότι δεν έχουν βρει τα παθήματά τους ακόμα. Είναι θέμα επιλογής παικτών, δεν έχουν ρόστερ ή ήταν και λίγο άτυχη στα 4 τα παιχνίδια. Νομίζω και τα δύο. Γιατί βλέπω και μια διαφορά συνολική σχεδόν 90 πόντων. Άρα έχουν χάσει και με διαφορές από 4 παιχνίδια. Ναι. Δεν μαζεύονται πολύ. Η αλήθεια είναι. Ο Καρτάλης είναι πολύ καλός για την ομάδα. 19,8 πόντι, αλλά και όχι μόνο αυτό, και με πολύ γεμάτη εμφάνιση μέσα στο παιχνίδι μέχρι στιγμής. Ναι. Η ομάδα των Brick City, η οποία έχει και μεγάλο fan club. Έμπαιναν μέσα στα live και έκαναν διάφορα. Ωραίοι τύποι. Και πολύ επικοινωνιακοί και off camera. Ωραία, μια χαρά. Δεν μετράει μόνο δηλαδή το στατιστικό, ομάδα. Το βαθμολογικό, μετράει και η λοιπή παρουσία. Οπότε να τους δώσουμε ένα. Φυσικά. Credit για την παρουσία τους. Και πολύ πρόθυμοι να έρθουν και στις συνεντεύξεις κτλ. Αλήμα, επικοινωνιακή. Επικοινωνιακότατη, λοιπόν. Να σταθώ λίγο στους Seven Slippers. Οι οποίοι έχουν φτάσει πολύ κοντά στο να κερδίσουν τους Dream Team. Με 58-60 είχαν χάσει στο γήπεδο της Respect. Είχαν φτάσει κοντά να κερδίσουν και τους SKG Bugs με 86-91. Κάποιες λάθος θέσεις εκεί πέρα στην επίθεση. Κάποιες ήδη θα μπορούσαν να ήταν νίκες για τις ομάδες που είναι κοντά στο 50-50 σαν ρεκόρ. Έτσι, έτσι. Οι Bugs τους είχαν κερδίσει στην παράταση. 86-91 συνολικά. Παιχνίδια και αυτά τα δύο που ανέφερα που θα μπορούσαν να είχαν πάει either way, που λένε και στα αμερικανικά. Στο χωριό μας. Στο χωριό μας, έτσι ακριβώς. Η Brick City Σαλόνικα πραγματικά νομίζω ότι είναι η ομάδα που αδικείται περισσότερο και με διαφορά κιόλας στον πρώτο όμιλο, το 0-4. Έχουν, είμαστε 12 ομάδες. Από 11 αγώνες έχουμε διανύσει ούτε το ένα παίρνουμε του προβλήματος. Οπότε, ό,τι είναι να αλλάξει, θα φανεί. Πιστεύω πολύ στην Brick City Σαλόνικα. Νομίζω ότι θα ανακάμψει και στους Μαγκούφιδες. Πάμε δεύτερος όμιλος. Εγώ βλέπω εδώ πέρα διαφορετικό νίκη το φαβορί, επειδή ξέρω και τα παιδιά δεν έχω δει πολύ τους υπόλοιπους. Τους 86ers. Που είναι full μπασκετική ομάδα, θα φανεί στην πορεία. Και με λίγους παίκτες έχουν κάνει πράγματα και θαύματα. Θα δούμε στην πορεία. Πάμε στο δεύτερο, ναι. Ωραία. Λοιπόν, Γαλανού Ρακούνς 6-0. Με ηγέτη τον γνωστό Easy Rebuff. Φυσικά, και αυτός πρώην παίκτης. Πολύ καλή τρίπλα, πολύ καλό τρίποντο. Φυσικά, πολύ γεμάτη ομάδα και μάλιστα δίνει έμφαση ο πρόεδρος σε αυτό. Ο Easy Rebuff. Του έχω πει ότι μου θυμίζει λίγο το σουτ, επειδή σουτάρει ψηλά και πάντα γερά. Μίλαν Γκούροβιτς για τους παλιούς και. Εγώ το ξέρω αυτό. Και στο Γιάκοβιτς. Μπορεί να με κράζουν τώρα, δεν ξέρω κανένα από αυτούς που ανέφερες αυτή τη στιγμή. Στο Γιάκοβιτς το ξέρεις, το πιάνω στο Γιάκοβιτς. Δεν ξέρεις, πάω. Δεν μου λέει κάτι το όνομα. Α, κακός. Ούτε 20 χρονών δεν είμαι. Δεν έχει σημασία. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, εντάξει. Όλα καλά. Κράξιμο μετά. Σαν ποιον θα μπορούσε να σου θυμίζει ο Ιζι που σουτάρει ψηλά, πατάει και σουτάρει ψηλά. Δεν μπορεί να σου φέρει κάποια εικόνα από κάποιο παίκτη. Δεν μου έρχεται, όχι. Εντάξει, όχι. Λοιπόν, Γαλανού Ρακούνς στο 6-0. Ναι. Ομάδα και των media, πολύ δραστήρια στο Instagram τους. Ωραία. Ναι, 6-0. Η ομάδα που. Είναι όντως τόσο ανίκητη. Είναι τόσο ανίκητη. Ναι, κέρδισαν και τους Team DK, και το 75-80. Ναι, ο πρόεδρος μάλιστα είχε πει ότι. Ο στόχος της ομάδας ήταν να μπει στην εξάδα στο δεύτερο όμιλο. Νομίζω ότι μπορεί να θέσει στόχο και πολύ ψηλότερο. Να κάνει στα 6 αγώνες. Μάλλον αυτό εννοούσε, ναι.
Μια ομάδα και πολύ πιο. Έχουν καλούς τίμιους ψηλούς που κάνουν τη δουλειά τους, δεν παίρνουν πολλές. Και κατεβάζουν και την μπάλα. Κατεβάζουν και την μπάλα. Δηλαδή έτσι με αθλητικά παιδιά. Αθλητικά παιδιά. Ο Κάρος Θανάσης. Ο Ιζη, φαντάζομαι. Ο Ιζη, ναι, με 14,2 πόντους. Ακολουθεί ο Κάρος Θανάσης με 14. Πολύ καλό playmaker. Πολύ πικενρό. Και νομίζω ότι πραγματικά είναι και αυτή μία από τις ομάδες στις οποίες δεν μπορείς να. Εύκολα να ξεχωρίσεις κάποιον. Ναι. Δηλαδή είναι και ο Καρπούζης. Ναι. Είναι και ο Παπάς. Ναι, είναι πολύ ομάδα. Γεμάτη ομάδα, ωραία. Γεμάτη ομάδα. Και ο Σκούρτης, ας πούμε, που δεν σκοράρει πολλούς πόντους. Έχει μέσα όρο 4, κάνει πράγματα γενικά. Δεν τους έχω δει φέτος, αλλά επειδή ξέρω 5-6 έτσι παιδιά, έχω μια εικόνα. Στεφανινά Timberwolves. Δεν τους έχω δει καθόλου, μόνο 5-2. Οπότε το παίρνεις πάνω σου. Λοιπόν, Στεφανινά Timberwolves, οι οποίοι παίρνουν το παιχνίδι πολύ στα σοβαρά στο μπασκετάκι. Και καλά κάνουν. Ο Νίκος Αλβανός αφήνει και βλέπω πολλά σχόλια. Ο Νίκος βλέπω να σχολιάζει πολύ στα σοβαρά. Και καλά κάνει. Και καλά κάνει, εντάξει. Φυσικά. Ναι, 5-2 λοιπόν. Έχουν κερδίσει η τελευταία τους αναμέτρηση τους. Δεν έχει με 70-42. Βλέπουμε τώρα μια τετράδα ομάδων που είναι στο 5-2. Στεφανίνα, Φαβορίτες και West Ballers και Team DK. Οι ήττες είναι μεταξύ τους. Θα τα πιάσουμε ένα. Λοιπόν, η μία νίκη που είχαν κάνει η Στεφανινά Timberwolves είναι από τους Γαλανού Ρακούνς. Okay. Με 52-58. Okay. Έχω την εντύπωση ότι έφεραν το παιχνίδι στα μέτρα τους. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφεραν να. Okay, άρα είδαμε ότι οι Γαλανού Ρακούνς έχουν πάρει δύο νίκες σημαντικές ακόμα απέναντι στο Team DK και του Στεφανίνα. Ναι. Η οποία κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Ναι. Γαλανού Ρακούνς οι οποίοι έφτασαν κοντά στο να πάρουν το παιχνίδι, έκαναν ανατροπή ναι. Οι Στεφανινά Timberwolves, αλλά δεν κατάφεραν να κερδίσουν. Okay, okay. Και η άλλη ήττα που είχαν ήταν από τους Κομπλέ, 73-47, ναι. Πολύ μεστή εμφάνιση από τους Κομπλέ. Okay. Οι οποίοι εμφανίστηκαν. Κομπλέ. Κομπλέ, ναι. Είναι λίγο ασταθής η ομάδα η Κομπλέ, θα τα πούμε πιο μετά. Μετά. 5-2 λοιπόν για τους Στεφανινά Timberwolves, οι οποίοι ήταν και στο περσινό Master, okay. Στην Summer. Στεφανινά Summer, γιατί? Στεφανινά είναι. Είναι περιοχή κοντά στο Σταυρό τη Θεσσαλονίκη και την Ασπροβάλτα. Το πιο ωραίο στο Στεφανινά, παιδιά, ζωή που σα διακόπτω είναι το σύστημα Σακίλ. Αυτό αποδίδει. Βγάζουν το σουτάκι για να πάρει το τρίποντο ο Δημήτρη Αλεπάκη. Ξέρετε γιατί το λένε, είναι για να. Είναι σαν να σε σκοτώσω. Σακίλ. Αλλά είναι ακριβώς αντίθετο του Σακίλ, δηλαδή βαράει και τρίποντα. Τώρα ο Γιωργάρης θα ζητήσει λεφτά για το podcast και αυτό που είναι. Όχι, όχι. Δεσμεύεσαι live ότι θα ζητήσει συγκεκριμένα λεφτά, όχι παραπάνω. Όχι. Ό,τι συμφωνήσαμε. Πλάκα κάνουμε. Τα είπαμε μισά-μισά. Κάτω από το τραπέζι γίνανε συμφωνίες. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, φαβορίτες BC. Και αυτές μάλλον στο 5-2. Και αυτές δύσκολες στα άρθρα θέλει Παύλα. Το καταγγέλλω. Ναι, φυσικά. 5-2 φαβορίτες οι οποίες ήταν πέρσι στην Elite. Okay. Άρα πέσαμε μια κατηγορία ουσιαστικά. Πέσαμε μια κατηγορία. Πέρσι δεν μαζεύονταν. Ναι. Ούτε φέτος μαζεύονται τόσο πολύ. Αν μαζεύονταν πέρσι, νομίζω θα μπορούσαν να κάνουν καλύτερα πράγματα στην Elite. Άρα εμφανίζονται 6-7 άτομα. Κάπου εκεί είναι. Ωραία. 8. Προφανώς όμως για να είναι τώρα στην Elite και να είναι στις πρώτες ομάδες στη Master, άρα είναι καλά παιδιά. Καλοί παίκτες. Είναι καλοί. Δεν βγάζουν τόσο πολύ ενέργεια. Okay. Είναι πιο πολύ της εμπειρίας. Okay. Άρα μεγαλύτερη ηλικία. Ναι. Okay. Ως επιτοπλίστων. Οι δύο ήττες που έχουν κάνει είναι. Από The Last Dancer, ναι, σωστά. Ναι. Από Στεφανινά Timberwolves, Master και. Ναι, μεγαλούν δεν έχουν παίξει ακόμα. Okay, okay. Τις έχουμε κάνει back to back κιόλας. Okay. Μέσα σε 5 μέρες. Και αυτή λίγο ασταθείς γενικότερα. West Ballers τώρα. Okay. 5-2, τι ξέρεις για τους West Ballers? Τίποτα. Α, τους έχω μεταδώσει καθόλου. Ναι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουν το σήμα της Warner Bros. WB. Έτσι, έτσι. Εντάξει, τους έχω δει στα βίντεο προφανώς. Μία ομάδα νεοσύστατη τους είδαμε πέρσι στην Master του καλοκαιριού πρώτη. Ωραία. Φορά. Πέρσι έχουν ξεκινήσει με τους. Φέτος μάλλον, sorry, ξεκίνησαν με νίκη επί τον Κομπλέ, έτσι, στην πρώτη τους νίκη. Okay. Είχε προηγηθεί ένα παιχνίδι με τους Σιβίριανς από το οποίο έχασαν, ναι. 49-47, ναι. Στο 10 πραγματικά ματσάρα, θα μπορούσε να είχε πάει και αυτό either way. Ακολούθησαν δύο ήττες από leftovers και φαβορίτες και έχουν κάνει δύο νίκες με δεν έχει 39-65 και με Clutch BC. Ομάδα. Τι ομάδα? Ποια? Οι West Ballers.
Ομάδα που στηρίζεται πολύ στην άμυνα. Ομάδα που στηρίζεται πολύ στην άμυνα, ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Επίσης, εντάξει, φαίνεται και ότι είναι καλή ομάδα γιατί με 5-2 ρεκόρ είναι, είναι ψηλά. Και απέναντι σε καλές ομάδες τώρα, στις φαβορίτες, ας πούμε, και στους Class BC, οι οποίοι και αυτοί φαίνονται promising. Δηλαδή, βλέπω ότι αν εξαιρέσεις, θα δούμε πιο κάτω τους Μυργυράκη Μπάξ που αποσύρθηκαν, δεν υπάρχει ομάδα με πολύ κακό ρεκόρ. Mm. 3-2, 3-4, 4-2, όλες οι ομάδες είναι κοντά. Και ο Τάσος Μαυροκεφαλίδης στους West Ballers, και αυτός έπαιζε στους Atlanta Sox, ξάδερφος του Λουκά Μαυροκεφαλίδη. Λουκά, ναι, λένε, παίζει στη Λιβαδιά τώρα. Πληροφορίες. Ναι. Α, στη Λιβαδιά παίζει. Ναι, ναι, ή έπαιζε. Οκ. Okay. Τι μαθαίνει κανείς. Ναι, ναι. West Ballers λοιπόν, αρκετά ανταγωνιστική. Αλλά και αυτή αρκετά σταθείς. Γενικά υπάρχει αρκετά μεγάλη αστάθεια στον δεύτερο όμιλο. Ναι, απλά βλέπω 6 ομάδες οι οποίες είναι πολύ κοντά. Είτε seed νίκες, οπότε είναι ρευστή η κατάσταση στην πρώτη εξάδα. Και μία περίοδος, ας πούμε 2-3 φορές να μην πάει καλά μία ομάδα και να κάνει κάποιες ήττες ή να πάει αντίστοιχα καλά και να κάνει 2-3 νίκες, μπορούν να αλλάξουν πάρα πολύ δραματικά τα πράγματα. Ναι, ναι. Team DK, Team καινούργια φανέλα. Καινούργια φανέλα. Δημήτρης Κιζανίδης και λοιπή παρέα. Φυσικά πιο προσωποπαγές όνομα. Προσωποπαγές όνομα, αλλά με πολύ προσωποπαγή σκοραρίσματα. Ναι. Φώτη Στεφιανό και τον Τάσο Δημητριάδη. Και με άλλη ομάδα πάλι ψάφιμη, παιδιά, έτσι. Ήταν ο Μπαμπούλας. Φυσικά έχουν κερδίσει. Όχι λόγω χρεών, λόγω επιτυχιών. Το θέμα είναι ότι άλλαξε όνομα, αλλά δεν άλλαξε τρόπο. Συνεχίζει να τρομάζει. Ναι. Μπαμπούλας, ο οποίος... Εγώ την βάζω πολύ ψηλά. Δηλαδή, συμφωνώ και εγώ. Δηλαδή, αν είναι πλήρης, μπορεί να είναι και καλύτερη από τους Γαλανούς. Θα... Αλλά πρόσφατα οι Γαλανοί κέρδισαν και μου το λέγανε κιόλας τη Δευτέρα στο κύπελο ότι έχουμε τον αγώνα με τους Γαλανούς. Προφανώς θα δημιουργηθούν κάποια ζευγάρια ομάδων τα οποία και εμάς θα μας εξάπτουν περισσότερο την, το ενδιαφέρον. Ναι. Θα μπορούσαν οι Team DK να έχουν πάρει την νίκη απέναντι στους Γαλανοκούνους και να είναι αυτή η αίτητη με 6-0. Βλέπω μεγάλες διαφορές στις νίκες, 140 πόντους goal average, άρα κερδίζουν με εμφαντικό τρόπο. Αυτό που είπατε προηγουμένως ότι δεν είναι λόγω χρεών, θα μπορούσαν να έχουν χρέη επειδή έχουν φέρει πάρα πολύ καλούς παίκτες. Μπορεί να έχουν μπει μέσα. Δεν μπορούσαν να τους πληρώσουν. Και να έχουν αυτό. Ναι. Κάναν πολύ μεγάλη νίκη με την Αχίαλο, κερδίσαν με 40 πόντους. Και πολλούς χορηγούς μας. Πολλούς, πολύ καλή οργάνωση. Πολύ χορηγή, ναι, ισχύει. Έχουν κάνει δύο πάρα πολύ εμφαντικές νίκες με 95-39 τους Tigers και με 121-77 τους Anchialos Legends. Πραγματικά σε μια βραδιά που όλα έμπαιναν, ονειρική βραδιά. Ίσως πάσαν και ρεκόρ σε πόντους, παιδιά. Μου έκανε εντύπωση γιατί η Anchialos είναι πολύ καλή ομάδα. Anchialos είναι πολύ καλή ομάδα. Anchialos Legends και Lethal Pistols είναι elite αντιστοίχως. Ή ένα φάτσα, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα που λέμε. Έτσι ακριβώς. Team DK και ακριβώς από κάτω είναι η Anchialos Legends. Μας δόθηκε πολύ ωραία πάσα τώρα. Anchialos Legends, οι οποίοι. Φυσικά. Ναι. Αλλά δεν κάνει κανένας από εμάς στατιστικά. Ναι. Δημήτρη Τρακάτος. Δημήτρη Τρακάτος, φυσικά τα χαιρετίσματά μου στον Δημήτρη. Και τα χρόνια πολλά σε όλα τα παιδιά. Και τα χρόνια πολλά, φυσικά. Για χθες. Ναι. Anchialos Legends, οι οποίοι έχουν πολλούς τραυματισμούς. Ναι. Αδελφών. Αδελφών, ναι, τους έχουν πει Δημήτρης Πρωτογυρόπουλος και Καραγκιόγλου στις συνεντεύξεις. Εντάξει, δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε τώρα τους τραυματίες. Παρ' όλα αυτά, ναι. Εδώ πέρα, συγγνώμη που θα πάρω λίγο τον λόγο. Έτσι, δεν μιλάμε για φίλε. Εδώ πέρα, πραγματικά μιλάμε για το. Για παρέα. Όχι, όχι, για το τι μικρές αποκλήσεις υπάρχουν από τη Μάστερ στην Elite. Ναι, ισχύει. Και θα εξηγηθώ. Ναι. Η Anchialos έχει το ίδιο αφημί με την ομάδα των Lethal Pistols. Τώρα πώς συμβαίνει αυτό στον μπασκετάκι δεν ξέρω. Κέρδισαν τους Σικάριους οι Lethal Pistols. Δεν ξέρω. Θα το πούμε μετά. Κέρδισαν την αυτή την καταγγελία. Έχουν κάνει τόσο μεγάλες νίκες και εδώ πέρα έχουν δεχτεί δύο ήττες στη Μάστερ. Καταγγελία, ξέρεις, αγγελία για γάτες. Κατ. Ωραία. Πολύ ωραία το πάμε. Καλά εξηγήσει. Όχι, μην πω καμιά χαζομάρα μετά, το είδες, το διόρθωσα. Πολύ σωστό. Λοιπόν, οι Anchialos Legends, οι οποίοι είναι πολύ οργανωμένοι, παρέα, σκληρή ομάδα και Lethal Pistols, αλλά κάπου νομίζω νευριάζουν πολύ ώρες-ώρες. Είναι εγωισμός. Το παίρνω πάλι στα σοβαρά. Και Δημήτρης Πρωτογυρόπουλος. Εγωισμός, εγωισμός. SEO, SEO λίγο δύσκολο. CEO, ιδιοκτήτης κτλ. Και κάθεται στον πάγκο. Τα SEA μου τα μέα μου. Τα SEA μου τα μέα. Έτσι ακριβώς. Τα μέα μου. Και με βοηθώ πάντα τον Γιώργο του Καραγκιαούρη. Μπορεί να είναι και βοηθός. Αλλά οφείλω να πω τρομερό ρολάρισμα. Ρολάρισμα στο σώμα του άλλου, από Καραγκιαούρης και Ζόραν Σάβιτς. Πέρυσι είχε το ψευδόνυμο Σαμπόνις, τώρα βλέπουμε να έχει κρυφτεί, πλέον δεν το λένε Σαμπόνις. Την Gravity και... Gravity, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
με άλλο νούμερο κιόλας. Εγώ θα προτείνω μια φορά ένα podcast να είναι και για τα ονόματα και για τα παρατσούκλια. Θα είναι πολύ ωραίο. Γιατί όχι. Καθαρά. Τέλος. Οι Αχέλος Legends, οι οποίοι έχουν σύμφωνα με πληροφορίες πολλούς άσους στο μανίκι τους. Ναι. Όπως και άλλες ομάδες, τέλος πάντων. Επίσης, να θυμίσουμε με αφορμή αυτό. Όχι για τους Legends, γενικότερα για τις ομάδες, ότι υπάρχει μεταγραφικό παράθυρο, έτσι, ναι, στον Ιανουάριο. Mm-hmm. Οπότε με μια-δυο μεταγραφές, αν έχει κάποια ομάδα τα κονέ, τώρα, δηλαδή, μπορεί αυτές, να αλλάξουν άρδινα πράγματα. Για αυτές τις ομάδες που είναι αρκετά πλήρεις και δεν έχουν κενά, ναι, νομίζω ότι μια-δυο προσθήκες μπορεί, ναι, να αλλάξουν όλη τη διαφορά. Και επαναλαμβάνω, ναι, δεν το λέω για τους Legends, το λέω με αφορμή, ναι, αυτό, γενικά για όλες τις ομάδες. Δεν έχει, λοιπόν. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Ναι. Ιστορική ομάδα η οποία αποτέλεσε. Και αφιέρωμα στον Γκαζέτα. Το ενδιαφέρον, ακριβώς αυτό θα έλεγα. Το ενδιαφέρον του Γκαζέτα, βεβαίως. 3-4. Μία από τις αρχαιότερες ομάδες στην διοργάνωσή μας. Παιδιά, και με μια τρομερή τελικάρα το 2022, ναι, που κέρδισαν την Πουέμπλα σε δύο, τελικού, σε δύο παρατάσεις. Δεν είχα γίνει. Φήμες λένε ότι ακόμα γίνεται αυτό το παιχνίδι. Δεν είχε γίνει. Απίστευτο. Και σύμφωνα με πληροφορίες. Καλό, καλό. Αρχαίοι. Σύμφωνα με πληροφορίες που συνέλεξα πρόσφατα. Όχι, δεν είχα Δεν περίμεναν. Δεν το περίμεναν να φτάσουν τόσο ψηλά εκείνη τη χρονιά. Και έχουν φτάσει και σε άλλους δύο τελικούς, αλλά δεν τους πήραμε. Ναι. Εντάξει, ομάδα, ναι, υψηλών προδιαγραφών, αυτό μου λέτε με λίγα λόγια. Και αρκετά. Σύμφωνα με πληροφορίες. Competitive. Ακριβώς. Όχι τη ΚΑΚΕΜΠΕ όμως. Λοιπόν, ναι. Ανταγωνιστική ομάδα. Και πάντα θα βρεθεί ο 6ος, ο 7ος παίκτης να έρθουν, γιατί δεν είναι και εύκολο για κάθε παιχνίδι από Χαλκιδική Θεσσαλονίκη και τα δρομολόγια. Ναι, η συντηρητική πλειοψηφία της ομάδας. Πολλούς τραυματισμούς έχουν. Κοίτα, μερικές φορές όμως, αν το καλοσκεφτείς, επειδή τα γήπεδα είναι έξω από τη Θεσσαλονίκη και για να βγεις από το κέντρο και να έρθεις εδώ έχει αρκετή κίνηση, το να έρθεις από τη Ζωντανία τελικά μάλλον είναι και πιο εύκολο. Μοιράζεται. Ίσως είναι και το ψυχολογικό όμως, δηλαδή από Χαλκιδική Θεσσαλονίκη. Και να το μπασκετάκι δίνει ευκαιρία να αναμετρούνται και νομοί μεταξύ τους, έτσι. Ναι, με Θεσσαλονίκη. Είναι νομό αυτό. Νομί. Ναι. Θέλω να σου πω. Νομίζω, ναι, που προέρχονται από νομό. Όχι, παιδιά, το κάναμε λίγο. Ομό δεν είναι. Ομό δεν είναι. Όμως αλλάζει το χαρακτήρα του podcast. Ομό δεν είναι πάντως. Είναι νομό. Νομό. Λοιπόν, ξεφύγαμε νομίζω. Ναι. Λοιπόν. Εδώ τώρα βλέπουμε τις ομάδες που είναι στο 3-4, 3-3, 4-2. Ναι. Βλέπουμε ότι είναι μικρές οι αποκλήσεις. Σωστό. The Leftovers. The Leftovers από κάτω. 3-3. Ναι. Η μοναδική τα ομάδα. Έτσι. Ναι. Ναι, η οποία ομάδα. Αυτό είναι ταυτομισμένη. Δεν νομίζω να είναι ταυτομινάρια γενικά. Η μοναδική ομάδα με 3-3. Ναι. Σαν παιχνίδι όμως δεν νομίζω να είναι ταυτομινάρια. Η μοναδική ομάδα με 3-3. Ναι. Όχι μόνο στον όμιλο, αλλά γενικά στη Master. Ναι, δεν υπάρχει άλλη. Στη Master δεν υπάρχει άλλη ομάδα με 3-3. Okay. Ναι, Leftovers. Τι ξέρει για του Leftovers. Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία είναι ισορροπημένη, αλλά περιμένω περισσότερα από αυτούς. Okay. Δεν τους πέτυχα εγώ σε πολλές αναμετρήσεις. Κυρίως σε πιο. Τους θέλω πιο δυνατές. Έθεσε και ανάλυση τώρα, δύο φορές τους είδα, παίζεις περισσότερα. Εντάξει, εκεί. Okay. Μην βαρά. Νομίζω ότι δεν ήταν και πολύ, η αλήθεια είναι. Ναι, okay, δεν ήταν πολύ. 3-3 έχουν χάσει από τους Last Dancers με 53-65. Ναι. Και από τη Σεφανινά Τίμπερβουλφς με 85-68. Βασικά θα πρέπει να πούμε ότι βρισκόμαστε στους 6 πρώτους αγώνες. Κάποιες ομάδες ίσως να μην έχουν παίξει τα δύσκολα παιχνίδια. Σωστό. Δηλαδή στην πρώτη δεκάδα, αυτό που είπαμε και με τον Γιώργο στο προηγούμενο για την development, θα φανεί, θα ξεκινήσει η ήρα από το Στάρι. Δηλαδή ποιες ομάδες θα μείνουν ψηλά και ποιες χαμηλά. Με τους Last Dancers κυρίως στην τέταρτη περίοδο το έχασαν το παιχνίδι. Okay. Με 9 πόντους επιμέρους διαφορά, okay, σε αυτήν. Με Στεφανινά, άρα θα μπορούσαν να κάνουν και θετικό ρεκόρ. Θα μπορούσαν, ναι. Του Στεφανινά λείπαν οι βασικοί του στην αρχή και ήρθαν αργότερα, okay, και οι Στεφανινά είχαν πάρει διαφορά 20 πόντων. 34-12, 22 πόντων. Okay, okay, okay. Μετά ήρθαν οι βασικοί και πραγματικά είδαμε το παιχνίδι πάρα πολύ. Πλησιάσαμε για αυτό. Πολύ διαφορετικό παιχνίδι. Ωραία. Χριστό σε αγαπημένη περίοδο. Έκανε την διαφορά. The Last Dancers. Ωραίο. Οι τελευταίοι χορευτές. Οι τελευταίοι χορευτές. Για να δούμε, θα είναι οι Last Dancers και στο τέλος. Λάτρης φυσικά του μεγάλου ντοκιμαντέρ του Michael Jordan είναι. Α, ναι. Είναι από το Last Dance. Last Dance λέω, όταν το πιστεύω. Δεν το έχω δει. Ναι, στο Netflix ήταν, είχε κάπου στα 7 επεισόδια μέσα στον κορονοϊό. Ναι, ναι. Οκ. Last Dancers. Καρατζίδης με 13 πόντους. Ναι. Πανιτόπουλος με 19,5 σε δύο παιχνίδια. Okay. Σε τρία ο πρώτος. Μία ομάδα που είναι αρκετά δεμένη γενικά. Και ξεκίνησαν κιόλας με τρία παιχνίδια με 20-0. 0-20 και 2-20-0, δηλαδή με Milwaukee Bucks και με Air Ballers, okay, για Master και Κύπελο.
Ακολούθησε 1,020 Almeida στη διαφορά για του Team DK. Το λέω αυτό επειδή το πρώτο του παιχνίδι το έπαιξαν 4 δεκάτου. Πολύ αργά, δηλαδή 16-9 ξεκινήσαμε. Ναι, που λέγαμε και με τον Γιώργο ότι θα πρέπει να φτιάξουμε λίγο και τον Νοέμβριο για να συμπληρωθεί μια σεβαστή έτσι σειρά αγώνων. Ναι. Ναι. Επίσης, ως εκ τούτου έχουμε δει μόνο 3 παιχνίδια από την ομάδα, δεν μπορούμε να έχουμε βγάλει πολύ καλά συμπεράσματα. Εγώ δεν μπορώ να έχω άποψη, οπότε εσύ σίγουρα μπορεί να έχει μια καλύτερη εικόνα. Εκεί πέρα που θα είχαμε δει 7, έχουμε δει 3. Ναι, ναι. Είναι μεγάλη διαφορά. Εντάξει, προφανώς υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία οδηγούν σε κάποιες αναβολές, κάποιες ομάδες δεν είναι πλήρες. Γι' αυτό λέω ότι σε όλα τα προγραμματά πρέπει να έχουμε μια, έτσι, μια υπομονή για να έχουμε όλους τους παίκτες, όλες τις ομάδες κλπ. Ναι. Οπότε ναι, θα μας συγχωρήσουν οι φίλοι μας οι Last Dancers. Δεν έχουμε συλλέξει επαρκείς πληροφορίες. Επιφυλασσόμεθα. Αλλά ας παίζετε κι εσείς. Ναι. Τι να σας κάνουμε, όχι δεν ξέρω καν. Να, με έπιασε εμένα τώρα. Λοιπόν. Λίγο αυτό καλύτερα να κουμπί. Κόβεται αυτό. Όχι, όντως θα το κόψουμε καλύτερα. Για εντάξει, θα μας κράτουμε. Όχι, δεν πρέπει. Θα δούμε τώρα, θα δούμε όλα θα γίνουν. Trash talking, trash talking. Λοιπόν, Clutch BC. Clutch. Κοίτα, μόνο από την ονομασία τους έχουν ένα credit παραπάνω. Clutch BC, 3-4. Καραγιαβουρίδης με 28,5 πόντους σε 2 παιχνίδια και Μαστροδημήτρης. Πολύ καλός παίκτης των τοπικών Καραγιαβουρίδης. Τρεις κορυφαίες σκόρερ από όλες τις κατηγορίες, κάθε τα πέντε και μετά. Για μένα από τους κορυφαίους είναι ο Καλλιόρας. Okay, είναι τον είδα και γράφει 30-40. Και έχει εμπειρία παλιότερο από... Καλπαψίδης, από δεν έχει, που είπαμε τους ιστορικούς. Ναι. Έχει εμπειρία ο Καλλιόρας και από development, ναι, και από master και από elite πλέον, αγωνιζόμενος με τη φανέλα της Manchester. Χριστός. Ναι. Και Απόστολος. Και Απόστολος. Ναι, Μαστροδημήτρης έχει παίξει με τους Oracle Astronauts. Ο αρχηγός της ομάδας. Ο αρχηγός της ομάδας. Ναι, από όσο έχουμε μάθει. Okay. Και παιδί που έχει την εμπειρία του μπασκετάκι από παλιότερα. Έχει παίξει και με τη Μακάμπι Τελ Αχίν, αν θυμάμαι καλά. Okay. Που δεν είναι φέτος. Μακάμπι Τελ Αχίν. Ναι, ναι, από το έχει πολλά τέτοια εδώ χαρίδι οργάνωση. Πολλά, πολλά. Ναι, έχασαν από τις φαβορίτες. Σε ένα μαθήμα που πραγματικά θα μπορούσε να έχει πάει και αυτό either way, 66-72. Έκαναν πολύ αδύναμη δεύτερη περίοδο, με μόλις 9 πόντους. Δυναμικός αγώνας, δυναμική ομάδα. Αρκετά νεανική ομάδα νομίζω. Clutch, ναι. Clutch BC, ναι. Εντάξει, δεν έχουμε πάρει και αφημί και δεν έχουν περαστεί και όλα τα ονόματα και όλες οι ηλικίες, όχι τα ονόματα, στο roster. Το θέμα είναι να γίνουν και clutch BC, να παίρνουν τις νίκες στο τέλος. Ναι, σωστό. Τους έχω κάνει ένα σπικάρι μου, γι' αυτό δεν έχω πολύ καλή εικόνα, οπότε επιφυλάσσομαι. Επιφυλασσόμεθα. Έχουν κερδίσει, τους δεν έχει 54-50, το μοναδικό τους παιχνίδι που έχουν παίξει και έχουν κερδίσει, γιατί τα άλλα δύο ήταν 20-0 και 0-20 με τους Milwaukee Bucks, να το υπενθυμίσουμε αυτό. Για τις υπόλοιπες ομάδες. Ναι, έχουν κάνει 4 ήττες σε παιχνίδια που... Έχουν κάνει 3 ήττες σε παιχνίδια που έχουν παίξει. Με φαβορίτες όπως είπαμε και Team DK και West Ballers. Με στους Team DK έπαιξαν καλά παρά το γεγονός ότι είχαν χάσει με 21 πόντους. Ναι. Ξέβη το παιχνίδι, ένα ανοιχτό παιχνίδι γενικά. Ναι, η τρίτη περίοδος ας πούμε ήταν 22-22 το επιμέρους σκορ. Κυρίως στο πρώτο ημίχρονο και, και ειδικότερα στην πρώτη περίοδο οι Ιντιακοί έκαναν τα δικά τους. Μπήκαν με απίστευτη αυτοπεποίθηση όπως μπαίνουν ως συνήθως. Και με West Ballers τα πράγματα ήταν όχι ιδανικά για την ομάδα. Έχασε 47-60. Ναι, οπότε πάμε παρακάτω. Πάμε καρακάτω, σε άλλη μια ομάδα. Κομπλέ, Μιγγυράκη, υπάρχει έχουν αποσυνθεί. Σωστά. Κομπλέ λοιπόν με 3-2. Κομπλέ οι οποίοι, όπως είπαμε προηγουμένως, αρκετά σταθείς. Παπίας με 26 πόντους μέσω όρων, ναι βεβαίως, σε 4 αγώνες. Παπίας, ο οποίος σε προηγούμενη του ζωή θα ήταν χορευτής, δεν εξηγείται αλλιώς. Με τα χορευτικά που κάνει ένα αέρια. Δεν τον έχω περιγράψει. Σπασίματα της μέσης, κάτι έτσι, μπαλέτο πρέπει να κάνει. Ναι. Και ο Disley με 14,5 πιο... Ο Disley, ο γνωστός ο Γκάρ. Ο Γιώργος Disley. Την ηλικία μας, μπορεί να είναι αδέρφια, 42 χρονών. 42, ναι. Μένει βασικά. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω αυτό, δεν το γνωρίζω. Γκάρ, καθαρό εμώ. Δεν είναι Γκάρ, okay, είναι φόρο. Μπορεί να είναι αδερφός, ναι, ναι, του να έχουν συγγένεια. Ναι, 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 ναι. Πιο βαρέο παρόν. Και αυτός από το 20, το μακρινό 20 αγωνίζεται στην διοργάνωση. Έχει παίξει και στο Above the Rim πιο παλιά. Ναι, κομπλέ λοιπόν. Ενώ πλησιάζουμε προς το τέλος του podcast. Έχουν γεμάτο ρόστερ. Έχουν γεμάτο ρόστερ. Έχουν γεμάτο ρόστερ, αλλά δεν. Κάναν και καλές μεταγραφές, πήραν ψηλούς παίκτες. Ισχύει, ισχύει αυτό. Θα μας πει ο Γεράσιμος. Τους έχουμε δει στο ρόστερ. Ναι.
τους έχουμε δει στο roster. Πολύ μεγάλο roster σε σχέση με αυτούς που έρχονται. Έρχονται σχετικά λίγοι παίκτες, έτσι δεν είναι. Ναι, πάνω κάτω η ίδια ομάδα έχουν κάνει κάποιες μεταγραφές. Στο θεωρείς ότι θα είναι σε καλή κατάσταση, θα ανέβουν ή θα παραμείνουν σε αυτές τις επιδόσεις ρεκόρ? Δηλαδή μπορούν να ανέβουν βαθμολογία με νίκες? Νομίζω μπορούν, ναι. Νομίζω μπορούν. Αν έρθουν περισσότεροι παίκτες, ας πούμε, στο πιο πρόσφατο του παιχνίδι έχασαν από τους πριν τρεις μέρες, από τους Αχέλλος Λέντζενς, 81-68 και αντιστάθηκαν καλά. Ναι, τους κοντράραν σε πολύ μεγάλο σημείο του αγώνα. Γιατί βλέπω παραδείγματος χάρη ότι από όλες τις ομάδες που κάναμε ανάλυση στους δύο ομίλους δεν υπάρχει ο σάκος του box. Όλες οι ομάδες υπό συνθήκες είναι κοντά η μία στην άλλη. Ναι. Κέρδισαν και τους Στεφανινά Timberwolves, όπως προείπαμε. Οκ, okay, μια ομάδα που είναι ψηλά. Μια ομάδα που είναι ψηλά, σε απίστευτο παιχνίδι. Ήταν στη μέρα τους, ας πούμε, με τους Timberwolves. Ναι, ναι, ναι. Ήταν στη μέρα τους. Άρα έχουν κάνει, έχουν δώσει δείγματα γραφής ότι μπορούν να κοντράουν δύσκολες ομάδες. Φυσικά, τους υποχρέωσαν μόλις σε 6 πόντους στην τρίτη περίοδο. Οκ. Okay. Φανταστείς. Ναι, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασαν στροφές. Ναι. Μόλις με 3 ήταν μπροστά στη λήξη του πρώτου. Από εκεί και πέρα τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα για αυτούς. The rest is history που λένε, 25-13 η επιμέρους τέταρτη περίοδος στο σκορ. Και τελευταίοι οι Μιλγυράκοι Bucks, οι οποίοι μας άφησαν. Πήγαν για μπύρες, είναι οι Μιλμπυράκοι. Ακριβώς, αγωνίζονται στην development, πήγαν για μπύρες. Έλειπε το υγρό στοιχείο. Μήπως εμφανιστούν σε καμία νέα κατηγορία σαν Μιλτυράκοι? Μιλτυράκοι. Και... Μιλτυράκοι. Ελάφια, κανονικά ελάφια στα αγγλικά. Ή Μιλτυράκοι από το τυρί. Ναι, ακριβώς. Ή μπορεί να είναι και Μιλτυράκοι στρατιωτικοί, σαν τον γιο. Σωστά. Μπορεί να τους δούμε και στην Evolution, δεν ξέρω. Πάντως το γεγονός ότι είχαν φτιάξει την ομάδα των Μιλμπυράκοι και ο σκοπός τους ήταν να παίξουν και με αυτήν την ομάδα παράλληλα με τους Μιλγυράκοι Bucks, δείχνουν ότι έχουν τη θέληση να κάνουν πράγματα και κάνουν πράγματα. Ακριβώς. Okay. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Έτσι ακριβώς. Θα τα πούμε και άλλες φορές. Φυσικά. Αν θες να κάνεις ένα repeat, όπως είπα και στον Γιώργο νωρίτερα, τους κανόνες για την άνοδο και τι έχει κατηγορία, θέλεις. Φυσικά. Mm-hmm. Από κάθε όμιλο μπορούν να τα βρούμε και στη σελίδα μας φυσικά. Ναι. Φυσικά. Λοιπόν, 8 πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο προκρίνονται στα playoffs. Διπλοί αγώνες, δηλαδή πρώτος στις δύο νίκες, best of 3. Θα μπορούσε να είναι και playoffs, έτσι. Ναι, έτσι, best of, όπως λοιπόν. Ναι. Μετά, μονή αγώνες για ημιτελικό και τελικό, αντίστοιχα. Ναι, οι ομάδες που θα προκριθούν στα ημιτελικά των playoffs ανεβαίνουν στην elite. Σε περίπτωση που. Απλά επειδή είναι και η μεσαία κατηγορία, είναι ξεκάθαρο το γεγονός ότι ανεβαίνουν, ποιοι κατεβαίνουν και ποιοι μένουν στα ίδια. Ναι. Φυσικά, σε περίπτωση που η ομάδα κερδίσει την άνοδο αλλά δεν θέλει να αγωνιστεί στην elite, αυτομάτως την επόμενη σεζόν θα πάει στην development. Οπότε άπαξ και βρεθεί σε τροχιά. Άρα ουσιαστικά υπάρχει ένα πέναλτι, μια ποινή για μια τέτοια απόφαση ουσιαστικά. Ναι, ναι. Άπαξ και βρεθεί δηλαδή σε τροχιά ανόδου. Ή θα πας πάνω ή θα πας κάτω. Ναι, ναι, ναι. Στο ίδιο δεν μπορείς να μείνεις. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι είναι και δίκαιο για τις ομάδες οι οποίες δεν παρουσιάζουν προβλήματα. Είναι, δηλαδή θα πρέπει να ξέρουν στο πίσω μέρος του μυαλού ότι για μια εξέλιξη η οποία δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα θα πρέπει να υπάρχει ένα πέναλτι ή και μια επιβράβευση. Ναι. Οι ομάδες που θα πάνε στη θέση 9 και 10 παραμένουν στην Master, ενώ οι ομάδες που θα καταλήξουν στους δύο ομίλους, που θα καταλήξουν στις θέσεις 11 και 12 υποβιβάζονται στην επόμενη χρονιά στην development. Και όποια ομάδα πάει στην development θα ακολουθήσει τους κανόνες οι οποίοι συνεπάγονται με την development, αλλά δεν θα τους αναφέρουμε τώρα γιατί είναι πολύ πολύπλοκα. Ναι, ναι, μπορεί να μπει ο κάθε παίκτη στην προκήρυξη και να τα δει αναλυτικότατα. Έχουν γραφτεί πολύ ωραία τα πράγματα στην προκήρυξη. Ωραία, ωραία. Ναι, όχι, θα πρέπει να πούμε ότι πολύ αναλυτικά. Όλα είναι πολύ οργανωμένα. Όλες οι κατηγορίες με τα ποσταρίσματά τους, τις συνεντεύξεις τους, τα live. Στο κανάλι του Βασκετακίου ή Βασκετάκι, όπως θέλετε. Αυτόνομο στο YouTube. Μια πλήρης κάλυψη στο YouTube, τα άρθρα. Νομίζω ότι είναι πολύ οργανωμένα πράγματα, αν και μιλάμε για ουσιαστικά για αριστεχνικό πρωτάθλημα. Ξεκάθαρα. Εγώ λέω ένα αριστεχνικό πρωτάθλημα με επαγγελματική οργάνωση. Αναφέρω στο σκάδιμα. Είναι μια μορφή έτσι. Ναι. Μου αρέσει αυτό, μου αρέσει πολύ. Αυτά. Λοιπόν, Γεράσιμος μαζί μας. Στέλιος Παρθενάκης μαζί μας. Για την Master ακολουθεί το podcast για την κορυφαία Elite by Novet από τους κυρίους Γεράσιμο και Γιώργο. Γιώργο και Γεράσιμο. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε Στέλιο που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά χέρια. Ακούστε μας. Στα ίδια μας τα χέρια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.